Μια γυναίκα αναζητούν οι αστυνομικοί στην Κρήτη, καθώς τα ξημερώματα φέρεται να έριξε καυστικό υγρό στο πρόσωπο 36χρονου μέσα σε ξενοδοχείο στο Ηράκλειο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Το ξενοδοχείο που βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου αναστατώθηκε από τις φωνές ενός άνδρα, ο οποίος βγήκε τα ξημερώματα στο διάδρομο και ζητούσε βοήθεια. Κανένας δεν ήταν σε θέση να καταλάβει τι είχε προηγηθεί. Μέχρι να ειδοποιηθεί η αστυνομία, η 38χρονη που είχε κλείσει το δωμάτιο στο όνομά της είχε γίνει καπνός. Μια κοπέλα λέει στο ξενοδοχείο στο κέντρο του Ηρακλείου, έριξε βιτρίο στο πρόσωπο τέταρτο. Τώρα ερωτία τη ζηλιά είναι, κανείς δεν ξέρει. Ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας και αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα. Πιθανότατα να χρειαστεί μονάδα εγκαυμάτων και στην Κρήτη δεν έχουν. Η κατάσταση του ασθενούς είναι σταθερή. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας για λόγους προληπτικούς, δεν είναι διασωληνωμένος και φέρει εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο πρόσωπο και στο δράχυλο, στον αυχένα και στο πρόστιο τμήμα του θώρακα. Οι αστυνομικοί στην έρευνα που έκαναν στο δωμάτιο εντόπισαν ένα γυάλινο δοχείο με υγρό, το οποίο βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνών, ώστε να διαπιστωθεί η χημική του σύσταση και αν είναι ό,τι απέμεινε από το καυστικό υγρό που έριξε η δράστης. Αυτό πάρα γίνει και βόδα μια στιγμή. Ξέρω εγώ να πούμε. Όποιος έχει πρόβλημα με τον άλλο θα του πετάει βιτριόλι στην πούλη να πούμε. Πρέπει να μας ανησυχεί όλους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι ήταν σε διάσταση τον τελευταίο καιρό. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας προσπαθούν να μάθουν το λόγο που συναντήθηκαν στο ξενοδοχείο και όχι κάπου αλλού. Πραγματοποίησαν αυτοψία στο δωμάτιο για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Τέτοιες εκδικητικές συμπεριφορές είναι καλό να μην συμβαίνουν. Παράλληλα, αναζητούν 38χρονοι σε σπίτια φίλων και συγγενών ώστε να την εντοπίσουν, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Το ίδιο καταδικαστέο είναι. Είτε ο άντρας το έκανε και το ίδιο. Αυτά βεβαίως και χίλιες φορές να μην γινότανε. Ο 36χρονος είναι γνώριμος των αρχών. Μαζί με δύο συνεργούς είχαν κάνει ληστεία με απειλή Καλάσνικοφ και πιστολιού σε κοσματοπολείο που βρισκόταν μέσα σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο, σκορπίζοντας τον δρόμο. Κατά τη διαφυγή τους ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με αστυνομικούς και ακολούθησαν πυροβολισμοί. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχαν κάνει τουλάχιστον 6 ληστείες, κυρίως σε κοσματοπολεία, με λίγα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Φύγαμε, απομακρυνθήκαμε, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Ειδοποιήθηκε η ομάδα εκτάκτων καταστάσεων του ξενοδοχείου, η οποία λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Καταδικάστηκε σε πολυετή ποινή και αποφυλακίστηκε πριν από λίγο καιρό. Ο 36χρονος αναμένεται να μεταφερθεί στην Αθήνα προκειμένου να νοσηλευτεί στο Θριάσιο νοσοκομείο και στην ειδική μονάδα εγκαυμάτων. Εκεί βρίσκεται η Αντιγόνη Θάνου. Αντιγόνη. Και Ρίτσα, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αεροδιακομιδής του 36χρονου που δέχτηκε επίθεση με καυστικό υγρό τη νύχτα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που ανήκει στην πολεμική αεροπορία θα προσγειωθεί στην Ελευσίνα και έπειτα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί εδώ στο Θριάσιο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στην ειδική μονάδα εγκαυμάτων προκειμένου να υποβληθεί στην κατάλληλη επέμβαση. Πρόκειται, Ρίτσα, για την μονάδα όπου για μήνες νοσηλευόταν και η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία να ότι είχε δεχτεί επίθεση με βιτριόλι στο παρελθόν. Τώρα, τέλος, Ρίτσα, να σου πω ότι ο 36χρονος έχει εγκάβματα στο 10 με 12% του προσώπου του και μάλιστα οι γιατροί δίνουν μάχη για το αριστερό του μάτι. Σε ευχαριστούμε, Αντιγόνη.